τον αιτήσιο στον εξαμηνιαίο απολογισμό της Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι μια υποχρέωση που έπρεπε να κάνουμε, αλλά λόγω της πανδημίας δεν μπορέσαμε να το κάνουμε τα προηγούμενα εξάμηνα και γι' αυτό το κάνουμε σήμερα. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους προσκεκλημένους που ήρθαν σήμερα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή συνάντηση και η ενημέρωση. Αφορά όλους μας. Χαίρομαι που είναι εδώ εκπρόσωποι από την αυτοδιοίκηση και οι αντιπεριφερειάρχες και οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων. Διότι αυτός ο αγώνας είναι πολυσύνθετος και η γνώση βοηθάει στο καλό αποτέλεσμα. Μέσα από αυτή την ενημέρωση θα δούμε τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, αλλά θα πάρουμε και ιδέες πώς θα οργανωθούμε για το επόμενο βήμα για να μπορέσουμε να αντλήσουμε τα πετούμενα κονδύλια, να υλοποιήσουμε έργα, να συμπληρώσουμε το σπάδιο και να κάνουμε ό,τι καλύτερο ο καθένας για τον Δήμο του. Ο απολογισμός είναι πάντα χρήσιμος για να δούμε τι έχουμε κάνει, πού βρισκόμαστε. Φυσικά είναι η νέα προγραμματική περίοδος που πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε να αντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια για το καλό της περιοχής μας και ειδικότερα τώρα με την απολυτοποίηση που συμβαίνει στην περιοχή μας. Εμείς είμαστε κοντά στην περιφέρεια και στην αντιπεριφέρεια να αντλήσουμε τις ιδέες και τα προγράμματα που θα έρθουν στην πορεία. Φυσικά ένα πρόβλημα και ένα αίτημα προς την κεντρική κυβέρνηση είναι, κυρία Βουλευτά, να μπορέσουμε να, αν είναι δυνατόν, να έχουμε τους μηχανικούς που πρέπει ο κάθε Δήμος, η περιφέρεια και όλες οι υπηρεσίες για να μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρό μας πράξη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η περιφερειακή ανάπτυξη είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία κάθε περιφερειακής αρχής για τη χάραξη στρατηγικής πολιτικής. Τυχάνει να είμαι αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειάς μας. Ένας τομέας ύψης της ευθύνης εξαιτίας των μεγάλων απαιτήσεων που είχαν οι συμπολίτες μας από τη νέα περιφερειακή αρχή για την παρουσίαση των έργων αλλά και των αποτελεσμάτων. Στην αρχή της θητείας μου γνώριζα τις δυσκολίες που είχα να αντιμετωπίσω καθώς η απορροφητικότητα των κονδυλίων ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Δουλέψαμε εντατικά, οργανωμένα και συντονισμένα με τους συνεργάτες μου και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας και κατορθώσαμε πολλά αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Σε ένα μόλις χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2020, αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα της δικής μας παρουσίας στην Περιφερειακή Αρχή. Εδώ μπορείτε να δείτε το σχεδιάγραμμα όπου από το Σεπτέμβριο του 2019 που αναλάβαμε μέσα στους επόμενους μήνες πώς εκτοξεύονται οι δείκτες σε όλους τους τομείς. Τα σημάδια ανάκαμψης και βελτίωσης των δεδομένων δεν δημιουργήθηκαν μόνα τους. Δεν πάτησε κάποιος κάποιο μαγικό κουμπάκι και υπήρξε αύξηση αυτών των δεδομένων του ΕΣΠΑ. Ακολουθήσαμε συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο αυτά τα 2 χρόνια. Είχαμε επαφές και συναντήσεις με όλους τους δήμους της περιφέρειας, όπως επίσης και με όλους τους αρμόδιους φορείς. Είχα μια εξαίρετη συνεργασία με όλους τους αυτοδιοικητικούς και τους υπευθύνους των φορέων. Έχοντας λοιπόν δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς και προσθέτοντας τη δική μας προσπάθεια και εργασία, φτάσαμε στην αλλαγή των δεδομένων του ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας. Βλέποντας τη συνολική πορεία του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπου ΕΣΠΑ σημαίνει Ευρωπαϊκά Κονδύλια, χρηματοοικονομική πόρη για τη δημιουργία έργων για την περιφέρειά μας. Αντιλαμβάνεστε εύκολα την αλλαγή που υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια. Τα 2 χρόνια που είμαι αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ αυξήθηκε κατά 96,4%. Εδώ σε αυτό τον πίνακα μπορείτε να δείτε ότι από 31/8 του 2019 που παραλάβαμε το ΕΣΠΑ, οι προσκλήσεις από τα 510 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν κατά 358 εκατομμύρια
αύξηση 70%. Οι προτάσεις από τα 412 εκατομμύρια αυξήθηκαν κατά 534 εκατομμύρια, αύξηση 129,6%. Οι εντάξεις κατά 150 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό 63%. Οι συμβάσεις από τα 101 εκατομμύρια ευρώ πήγανε στα 223 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 120,79%. Και οι πληρωμές από τα 56 εκατομμύρια πήγαν στα 110 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 96,4 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια εδώ θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι και αμέσως στους επόμενους μήνες θα προσθεθούν και τα 40 εκατομμύρια ευρώ της επιχειρηματικότητας, όπου αυτή τη στιγμή ήδη έχουν πληρωθεί πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ στους τελικούς δικαιούχους.